Ναι, καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Γιώργος Καλαμίτσης, είμαι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος Προμηθέας. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να συντονίσω ένα τραπέζι το οποίο αφορά μια παρουσίαση μιας πολύ σημαντικής έρευνας που υλοποίησε η Ένωση Ασθενών Ελλάδος συνεργασία με την IQVIA. Και θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Τουτουδάκη, η οποία είναι consultant στο Τμήμα Ερευνών και Αγοράς της IQVIA Greece και τον Διευθυντή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, τον κύριο Χρήστο Βαράκη. Κυρία Τουτουδάκη, the floor is yours. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαμίτση. Χαίρετε, κύριε Καλαμίτση, κύριε Βαράκη. Είμαι Μαρία Τουτουδάκη, είμαι από την IQVIA και σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που κάνουμε στη συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος και με το ΟΚΙΑ για μια έρευνα γύρω από την αξιολόγηση δωρεάς αίματος στην Ελλάδα. Παρακολουθώντας όσα είπαν και οι προηγούμενοι σημαντικοί ομιλητές, νομίζω ότι θα έρθουμε να ποσοτικοποιήσουμε και να δούμε και με νούμερα πράγματα και προβλήματα που έχουν ήδη τεθεί επιτάπητος, οπότε αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα αναλυτικά. Να πούμε λίγο ένα-δύο πράγματα σχετικά με το ευρύτερο πλαίσιο της έρευνας και την ταυτότητά της και ουσιαστικά τι την έκανε trigger, τι ήταν οι λόγοι που έγινε αυτή η έρευνα. Το καλοκαίρι, λοιπόν, ξεκίνησε μια ευρύτερη συζήτηση και συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος και το ΕΚΙΑ και είμαστε πολύ χαρούμενοι σαν IQVIA που μας εμπιστευθήκατε σε αυτό, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για εσάς. Όπου ουσιαστικά τι θέλαμε να κάνουμε, θέλαμε να δούμε και να καταλάβουμε και να αποτυπώσουμε το πλαίσιο της αιμοδοσίας και συγκεκριμένα της εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα και να καταλάβουμε τις βασικές ανάγκες, τα κίνητρα των εθελοντών αιμοδοτών και να καταλήξουμε τελικά σε 1, 2, 3, 4 actions και activities που μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία, να αυξήσουμε τους εθελοντές αιμοδότες, να αυξήσουμε τη συχνότητα και την ποιότητα που ένας Έλληνας δίνει εθελοντικά αίμα και να πάμε σε ένα καλύτερο αύριο στον χώρο της εθελοντικής αιμοδοσίας. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, σχεδιάσαμε μία έρευνα ποσοτική. Αυτό σημαίνει ότι φτιάξαμε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο και απευθύνθηκε σε ένα αρκετά μεγάλο κοινό Ελλήνων σε όλη τη χώρα. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ήταν με ηλεκτρονική έρευνα, μέσω online δηλαδή ερωτηματολογίων που στάλθηκαν στους υποψήφιους ερωτώμενους. Το δείγμα που συλλέξαμε ήταν 300 άτομα υπό την προϋπόθεση ότι ήταν δωρητές αίματος τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους πανελλαδικά. Και γι' αυτό το νούμερο είμαστε επίσης χαρούμενοι, νομίζω, και οι τρεις βασικοί πυλώνες αυτής της έρευνας. Γιατί ξεκινήσαμε στην αρχή, δηλαδή, με μία προδιαγραφή 100 έως 200 ατόμων και βάλαμε τα δυνατά μας, καταφέραμε να φτάσουμε στα 300 άτομα και με τη βοήθεια και την απόφαση της διοίκησης IQVIA, έτσι ώστε να έχετε μία robust βάση με στατιστική ισχύ και μεγαλύτερη δυνατότητα υποαναλύσεων μέσα σε υποπροφίλ που θα δούμε στη συνέχεια της παρουσίασης. Έχουμε λοιπόν 300 δωρητές αίματος στην Ελλάδα για να δούμε τη συμπεριφορά τους. Έγινε μία μέτρηση, δηλαδή όλες οι συνεντεύξεις έγιναν με μία μέτρηση που έτρεξε μέσα στον Ιούλιο. Το 56% του δείγματός μας ήταν άντρες και το 44% γυναίκες. Ένα περίπου 40% ήταν κάτοικοι Αττικής, ένα 28% από τη Λυπή Περιφέρεια, ένα 15% από τη Θεσσαλονίκη και 17% ήταν κάτοικοι νησιών. Ο μέσος όρος της ηλικίας του δείγματος είναι 39 με 40 έτη ως μέσος όρος δείγματος. Στο σύνολό του. Εδώ έχω κρατήσει μία σημείωση από τον κύριο Κατσίβελα πριν που μας ανέφερε ότι ο μέσος όρος ηλικίας του Έλληνα αμοδότη ήταν τα 49 έτη βάσει των τελευταίων στοιχείων, οπότε καταλαβαίνω ότι ξεκινάμε μία συζήτηση που αφορά και τους πιο νέους αιμοδότες, οπότε φαντάζομαι ότι επίσης είναι πολύ σημαντικό για το αύριο και για τα όποια actions γίνουν βάσει των αποτελεσμάτων αυτών. Όπως είπαμε, η βασική προδιαγραφή των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν να έχουν δωρήσει αίμα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, ανεξάρτητα από το λόγο ή τη συνθήκη. Και θα δούμε τι σημαίνει αυτό στη συνέχεια. Και το ενδιαφέρον ήταν ότι ένα 7% του δείγματος μας δήλωσε ότι έχει προχωρήσει σε δωρεά αίματος και μυελού των οστών. Επίσης, πολύ σημαντικό να κρατήσουμε είναι ότι λίγο παραπάνω από το μισό του δείγματος, 52% των ερωτωμένων, έχει βρεθεί κάποια στιγμή στη ζωή του σε ανάγκη για αίμα, είτε για τον εαυτό του, είτε για κάποιο φίλο συγγενή. Το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων που μπαίνουν στη διαδικασία για δωρεά αίματος.
Και πάμε να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά και τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας. Αρχικά ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες, τους αιμοδότες ουσιαστικά που συμμετείχαν στην έρευνά μας, πόσο συχνά δορίζουν αίμα γενικότερα. Και τους κατατάξαμε σε τρία προφίλ, που τα οποία τα ονομάσαμε χάρη της έρευνας συχνούς, τυπικούς και σπάνιους, χωρίς αυτό να συνάδει σε συχνότητα με το πρωτόκολλο αιμοδοσίας. Ο λόγος που χωρίστηκαν έτσι τα τρία προφίλ αιμοδοτών ήταν και για να ακολουθήσει η στατιστική ανάλυση και για να υπάρχει μία βάση ανάλυσης του κάθε προφίλ που θα δούμε παρακάτω με όσο πιο δυνατόν γίνεται στατιστικά ισχυρά αποτελέσματα. Οπότε προέκυψε λοιπόν ότι 47% του δείγματός μας ουσιαστικά αποτελούν σε επίπεδο συχνότητα σπάνιους αιμοδότες, που σημαίνει ότι δίνουν αίμα λιγότερο από μία φορά το χρόνο. Ένα 32% είναι πιο τυπικοί και δίνουν αίμα μία φορά το χρόνο. Και το υπόλοιπο 17% αφορά σε αιμοδότες που είναι συχνοί και δίνουν αίμα πιο συχνά από μία φορά το εξάμηνο. Και αυτό το 17% είναι πολύ σημαντικό να δούμε μέσα από τι αποτελείται. Αποτελείται από ένα 14% που αφορά σε αιμοδότες που δίνουν αίμα μία φορά κάθε 6 μήνες και ένα 3% που αφορά σε αιμοδότες που δίνουν αίμα μία φορά κάθε 3 μήνες, που φαντάζομαι ότι και βάσει πρωτοκόλλων είναι ένα σημαντικό νούμερο και για εσάς. Για να δούμε λίγο πώς συμπεριφέρεται η συχνότητα και τα τρία αυτά προφίλ σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, οι πιο σημαντικές ιδιαιτερότητες που παρατηρούμε είναι ότι ουσιαστικά όσο πιο νέος ένας αιμοδότης, τόσο πιο ευαισθητοποιημένος είναι προς τη συχνότητα αιμοδοσίας. Το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι και οι προλαλήσαντες έδειξαν το θέμα της ηλικίας και κατανοούμε ότι είναι απόλυτα σημαντικό. Και φυσικά υπάρχει και ένα barrier στην ηλικία, ακολουθώντας την ηλικία και πιθανές ασθένειες που εμφανίζονται στο προφίλ των ανθρώπων βάσει της ηλικίας τους. Οπότε και αυτό ξέρουμε και βάσει κριτηρίων της καταλληλότητας του αιμοδότη ότι μπορεί πιθανά να επηρεάσει. Επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι η συμπεριφορά βάση περιοχής, όπου βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη και στη Λεπή περιφέρεια μία περισσότερη ευαισθητοποίηση προς το θέμα της συχνότητας, μία εντονότερη συχνότητα δηλαδή αιμοδοσίας. Και αρχίζουμε και βλέπουμε τα πρώτα δείγματα του πόσο σημαντικό μπορεί να είναι το επίπεδο εκπαίδευσης στην συχνότητα και στάσεις και ευαισθησία προς την αιμοδοσία αυτή τη στιγμή. Οπότε παίρνουμε μια πρώτη γεύση ότι οι άνθρωποι ενός υψηλότερου μορφωτικού επίπεδου είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και όντως κάνουν πράξη μια πιο συχνή αιμοδοσία. Προχωρώντας παρακάτω, ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες να μας πούν για ποιες περιστάσεις έχουν δορίσει αίμα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Όπως ουσιαστικά τι κάναμε, τους δώσαμε μία λίστα περιστάσεων και είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποιες από αυτές έχουν συμμετάσχει ή για ποιες από αυτές έχουν δορίσει αίμα. Όπου έχουμε ένα 70% σχεδόν του δείγματός μας να δηλώνει ότι έχει δώσει τουλάχιστον μία φορά αίμα στη ζωή του, χωρίς προτροπή ή αναφορά σε συγκεκριμένο πρόσωπο, που ουσιαστικά είναι για το μέσο όρο και για το μέσο όρο της ελληνικής κοινωνίας ό,τι πιο κοντινό στην εθελοντική αιμοδοσία. Οπότε έχουμε ένα σχεδόν 70% να μας λέει ότι έχει προχωρήσει σε δωρεά αίματος εθελοντικά. Ένα 53% μας δήλωσε ότι έχει προχωρήσει σε δωρεά αίματος για λογαριασμό κάποιου συγγενικού ή φιλικού προσώπου. Ένα σχεδόν 30% μετά από προτροπή εκπαιδευτικού επαγγελματικού περιβάλλοντος και με χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σημαντικά και βάση όσων αναφέρθηκαν πριν. Ένα 18% μετά από έκκληση κοινωνικού φορέα και ένα 15% σε τράπεζα αίματος για μελλοντική χρήση του ίδιου του δότη. Είναι επίσης ενδιαφέρον να δούμε πώς συμπεριφέρονται τα αντίστοιχα προφίλ συχνότητας που αναφέραμε προηγουμένως σε κάθε μία από αυτές τις περιστάσεις. Και ίσως το πιο σημαντικό για να κρατήσουμε είναι η συμπεριφορά των συχνών αιμοδοτών, που ουσιαστικά τη βλέπουμε ότι όσο πιο συχνός είναι ένας αιμοδότης, τόσο πιο έντονη είναι η τάση του στο να δορίζει αίμα για περισσότερους λόγους. Ουσιαστικά είναι αυτό που εμείς όταν βλέπαμε στην IQVIA μέσα τα αποτελέσματα και τα συζητούσαμε μεταξύ μας. Ορθά κάποιος τους χαρακτήρισε ως συνήθις ύποπτους, δηλαδή άνθρωποι που είναι πάντα εκεί και είναι πιο πιθανό να δώσουν αίμα για πιο πολλές περιστάσεις από ό,τι άλλους. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον ένα 29%, σχεδόν 30% αυτών των ανθρώπων, που αναφέρει δωρεά σε τράπεζα αίματος για μελλοντική χρήση του ιδίου. Προχωρώντας παρακάτω, τους ζητήσαμε να μας αξιολογήσουν την τελευταία φορά που έδωσαν αίμα. Και αυτό αποτυπώθηκε μέσα από μία σειρά ερωτήσεων. Αρχικά καταγράψαμε και ποσοτικοποιήσαμε την τελευταία φορά, την τελευταία περίσταση αιμοδοσίας.
Αρχικά λοιπόν τους ρωτήσαμε πότε ήταν η τελευταία φορά που δώρησαν αίμα και γιατί αυτό ήταν σημαντικό. Ήταν σημαντικό για να καταλάβουμε και πόσο πρόσφατη είναι η εμπειρία τους, αλλά και να πάρουμε μία γεύση και μία εικόνα του πώς μπορεί να επηρέασε η πανδημία και όλη η κατάσταση του κορονοϊού στη συμπεριφορά των Ελλήνων προς την αιμοδοσία. Όπου είχαμε λοιπόν ένα 53% του δείγματος να μας δηλώνει ότι η τελευταία φορά που δώρησε αίμα ήταν μέσα στον τελευταίο χρόνο, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και σαν ποσοστό θέλω να πιστεύω ότι βάσει πάλι όσον ανέφερε ο κύριος Κατσίβελος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα ενθαρρυντικό ποσοστό. Και αυτό το ποσοστό αυξάνει πολύ περισσότερο ανάμεσα στους συχνούς και τους τυπικούς εθελοντές αιμοδότες, πάλι ορισμένους βάσει τη συχνότητα αιμοδοσίας, όπως είπαμε και πριν. Στη συνέχεια τους ρωτήσαμε ποια ήταν η περίσταση για την οποία έδωσαν αίμα την τελευταία φορά που δώρησαν αίμα και έχουμε ένα 46% του συνόλου να δηλώνει ότι ουσιαστικά ήταν εθελοντική η αιμοδοσία του και ένα 33% να δηλώνει ότι η τελευταία φορά που έδωσε αίμα ήταν για λογαριασμό κάποιου συγγενικού φιλικού προσώπου. Και πάλι θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τα πολύ ενδιαφέροντα νούμερα που αναφέρθηκαν πριν, που αν έχω κρατήσει σωστά στις σημειώσεις μου, ήταν ένα 56% της ποσότητας του αίματος να συλλέγεται εθελοντικά και ένα 36% της ποσότητας του αίματος να συλλέγεται από συγγενικό φιλικό πρόσωπο. Οπότε τα νούμερα δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά νομίζω ότι η τάση ακολουθεί αυτά τα δύο. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό έβριμα που φέρνουμε και οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Στη συνέχεια τους ρωτήσαμε ποιο ήταν το μέρος, ποιο ήταν το σημείο που δώρησαν αίμα την τελευταία φορά, που έγινε η αιμοδοσία τους ουσιαστικά, όπου έχουμε ένα 66% να δηλώνει ότι έγινε σε νοσοκομείο και 14% σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Το ενδιαφέρον που παρατηρούμε εδώ πέρα είναι πόσο σημαντικός είναι ο χώρος του νοσοκομείου για τους πιο σπάνιους αιμοδότες, δηλαδή όσο πιο σπάνιος, άρα και λιγότερο εξοικειωμένος με τη διαδικασία είναι ένας αιμοδότης, τόσο πιο πιθανό είναι να νιώθει είτε ασφαλέστερος, είτε αν δίνει για λογαριασμό κάποιου συγγενικού φιλικού προσώπου να βρίσκεται στο χώρο του νοσοκομείου. Ενώ αντίθετα βλέπουμε για τους συχνούς και άρα πιο εξοικειωμένους αιμοδότες, πόσο πιο οικία νιώθουν σε ένα οποιοδήποτε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που νομίζω αναφέρθηκε και πριν στο κλείσιμο του προηγούμενου τραπεζιού. Και στη συνέχεια τους ρωτήσαμε να μας πούν πώς ικανοποιημένοι έμειναν από την τελευταία τους εμπειρία. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε αρκετά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης και συγκρίνοντας και από άλλες έρευνες και από τον τρόπο που έχουμε παρατηρήσει ότι βαθμολογούν οι Έλληνες σε σχέση με άλλες εθνικότητες από έρευνες που τρέχουμε σε πολλές χώρες ως IQVIA. Το ένα σχεδόν 90% που δηλώνει υψηλή ικανοποίηση που μετρήθηκε σε μια πενταβάθμια κλίμακα και εδώ πέρα βλέπουμε τα ποσοστά υψηλής ικανοποίησης 4 με 5. Είναι ένα υψηλό ποσοστό και φυσικά είναι αρκετά υψηλότερο στους ανθρώπους που είναι πιο εξοικειωμένοι και πιο συχνοί αιμοδότες. Προχωρώντας παρακάτω, ζητήσαμε να μας αξιολογήσουν την εμπειρία τους σε συγκεκριμένα κριτήρια. Και όπως βλέπετε, το έντονο πράσινο χρώμα δηλώνει από μόνο του μια θετικότητα και μια οριζόντια ικανοποίηση σε όλα τα κριτήρια στα οποία ζητήθηκαν να αξιολογηθούν από τους αιμοδότες για την τελευταία φορά που έδωσαν αίμα. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε αυτά που ξεχωρίζουν. Ουσιαστικά αυτό που στην έρευνα αγοράς λέμε το top box, δηλαδή την απόλυτη ικανοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό που παντού η απόλυτη ικανοποίηση είναι πάνω από 40% και τα σημεία που φαίνεται να κάνουν πιο ευχαριστημένο και πιο ικανοποιημένο εθελοντή αιμοδότη έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του προσωπικού και με τη φροντίδα που νιώθει ότι λαμβάνει κατά τη διάρκεια και μετά την αιμοδοσία. Εάν κάτι έπρεπε να βρούμε σαν σημείο βελτίωσης με το ζόρι γιατί έπρεπε να κάνουμε αύριο ένα action μέσα στη διαδικασία, την πρακτική της αιμοδοσίας, αυτό θα ήταν ο χώρος της αιμοδοσίας, αυτό θα ήταν η διάρκεια αναμονής πριν την αιμοδοσία και το ωράριο της αιμοδοσίας, που και πάλι όμως τα ποσοστά ικανοποίησης παραμένουν υψηλά. Στη συνέχεια τους ζητήσαμε να μας πούν την ικανοποίησή τους βάσει συγκεκριμένων σταδίων μέσα στη διαδικασία της αιμοδοσίας. Όπου και πάλι έχουμε υψηλά ποσοστά ικανοποίησης και μάλιστα αρκετά υψηλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και τα κριτήρια καταλληλότητας. Ίσως ένα σημείο που θα μπορούσε να υπάρχει παραπάνω ευαισθητοποίηση είναι η επικοινωνία με τον επαγγελματία υγείας κατά την ώρα της διαδικασίας όλης ουσιαστικά, από όταν μπει μέσα μέχρι και που θα ολοκληρώσει την αιμοληψία και θα αποχωρήσει. Που και πάλι έχει μέσα και κομμάτι ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που και πάλι αναφέρθηκε πριν. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι επειδή βλέπουμε αρκετά υψηλά σκορ, να υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη έρευνα αφορά και καταγράφει τις απόψεις αιμοδοτών
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που έχουν την εμπειρία, αρκετοί από αυτούς την έχουν και πρόσφατα, μέσα στον τελευταίο χρόνο. Οπότε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι αυτά τα ποσοστά και αυτή η αξιολόγηση έρχεται από ανθρώπους που έχουν την εμπειρία της αιμοδοσίας στη χώρα. Προχωρώντας παρακάτω, πάμε σε μια ενότητα που υποψιάζομαι ότι θα είναι αρκετά καυτή βάση των όσων συζητήθηκαν πριν, όπου αυτό που αποπειραθήκαμε να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τα κίνητρα για την αιμοδοσία. Όπου εδώ κάναμε την εξής άσκηση, μάλλον κάναμε την εξής ερώτηση και στη συνέχεια την εξής άσκηση. Ζητήσαμε από τους ερωτώμενους να μας πούν τι τους κινητοποιεί τους ίδιους προσωπικά στο να δωρίζουν αίμα. Όπου ουσιαστικά τους δώσαμε μία λίστα πιθανών απαντήσεων, αρκετά εκτενή, και είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν όσα κίνητρα εκείνους τους εκφράζουν ως προς την αιμοδοσία. Στη συνέχεια, αυτό που κάναμε ήταν να ομαδοποιήσουμε τα κίνητρα σε τρεις κατηγορίες βάσει του περιεχομένου τους, δηλαδή βάσει του τι εκφράζουν. Και χωρίσαμε τα πιθανά κίνητρα σε τρεις κατηγορίες, σε ιδεαλιστικά, σε ωφελημιστικά και σε ανθρωπιστικά κίνητρα. Όπου σε πρώτο επίπεδο τι βλέπουμε, ότι τα ανθρωπιστικά κίνητρα, γενικότερα, οποιοδήποτε από αυτά, αναφέρθηκε από το 91% του δείγματος, δηλαδή σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι, η συντριπτική πλειοψηφία, μαρτυρά ότι αυτό που τον κινητοποιεί να δωρήσει αίμα είναι ένα ανθρωπιστικό κίνητρο, το ότι νιώθει ότι βοηθάει, ότι σώζει μια ζωή. Και μετά είπαμε πάρα πολύ ωραία, σαν στατιστικοί αναλυτές, θέλουμε να δούμε όμως αυτό πώς αποτυπώνεται στην πράξη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό ως προς τη συχνότητα αιμοδοσίας και ποια είναι πραγματικά τα κίνητρα που θα πρέπει να δώσουμε και να πατήσουμε παραπάνω και να χρησιμοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε το μέσο Έλληνα και ήδη υπάρχοντα ή υποψήφιο εθελοντή αιμοδότη, ώστε να αυξήσει και τη συχνότητα και την ορθή ουσιαστικά εθελοντική αιμοδοσία. Όπου τι κάναμε, συσχετίσαμε τις απαντήσεις γύρω από τα κίνητρα για την εθελοντική αιμοδοσία με τη συχνότητα της πραγματικής αιμοδοσίας. Και είδαμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ότι τα ιδεαλιστικά κίνητρα είναι αυτά που πραγματικά αυξάνουν τη συχνότητα της αιμοδοσίας. Οπότε λοιπόν ο κουβάς των ιδεαλιστικών κινήτρων είναι πιο σημαντικός και αν έπρεπε να επιλέξουμε στο ποια κίνητρα πρέπει να τονίσουμε για έναν εθελοντή αιμοδότη για να τον ευαισθητοποιήσουμε παραπάνω, είναι αυτά. Και συγκεκριμένα, αυτό που και οι ίδιοι αποτυπώνουν ως πιο σημαντικό είναι το ότι νιώθουν ότι προσφέρουν στην κοινωνία, ότι νιώθουν ότι βοηθούν στη δημόσια υγεία και το σύστημα υγείας, ότι νιώθουν ότι είναι και ένα κομμάτι υποχρέωσης ενός ενεργού πολίτη και ότι θέλουν να δίνουν το σωστό παράδειγμα στην κοινωνία και στον περιγυρό τους. Στη συνέχεια, ποσοτικοποιήσαμε την πρόθεση για αιμοδοσία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Να θυμίσω ότι αυτή η έρευνα έτρεξε τον Ιούλιο, οπότε το εξάμεινο είναι κοντινός από σήμερα χρονικός ορίζοντας. Παρ' όλα αυτά είναι μια σημαντική γεύση και μια ιδέα στο τι μέλη γενέστε, όπου έχουμε ένα σχεδόν 60%-58% του δείγματος να δηλώνει υψηλή πρόθεση στη δωρεά αίματος και μάλιστα 26% να δηλώνει την πάγια θέση ότι εγώ σίγουρα θα δωρήσω αίμα μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Αυτή η πρόθεση είναι πιο υψηλή μέσα στο προφίλ, μέσα στις νέες ηλικίες μάλλον και έως και το προφίλ των 44 ετών και επίσης είναι πιο υψηλή στη Θεσσαλονίκη και την Λυπή Περιφέρεια που επίσης ταιριάζει και με τα ευρήματα που συζητήσαμε πριν και το κατά πόσο οι συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές είναι πιο ευαισθητοποιημένες και πιο συχνές στη διαδικασία της αιμοδοσίας γενικότερα. Και φυσικά βλέπουμε πάλι πόσο σημαντικό είναι το επίπεδο εκπαίδευσης και μάλλον ευρύτερης ενημέρωσης. Εγώ έτσι θα το ερμήνευα ερευνητικά και ενός ανθρώπου να εκπαιδεύεται συνεχώς και να ψάχνει παραπάνω τα θέματα που τον ενδιαφέρουν και τις κοινωνικές του ευαισθησίες. Σε συνέχεια αυτού, ζητήσαμε να μας δηλώσουν την πρόθεση δωρεάς οργάνων. Όπου εδώ ήταν επίσης πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα για εμάς. Έχουμε ένα σχεδόν 40% του δείγματος να δηλώνει μια θετική πρόθεση στο να γίνει δωρητής οργάνων. Και εδώ η συμπεριφορά, όπως το λέγαμε trend εμείς σε αγγλιστή, είναι λίγο διαφορετική ανάμεσα στα προφίλ. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι όσο αυξάνει η ηλικία και λίγο αναμενόμενο αυτό, τόσο πιο εξοικειωμένη και τόσο πιο διατεθειμένη είναι οι Έλληνες στο να προχωρήσουν στην ιδέα δωρεάς οργάνων. Και επίσης, εδώ φαίνεται ακόμα πιο έντονη
πόσο αλλάζει η στάση τους βάσει του μορφωτικού τους επίπεδου. Εδώ μιλάμε και για ένα θέμα που για την ελληνική κοινωνία μπορεί να είναι και λίγο πιο σκληροπυρηνικό σε σχέση με τα προηγούμενα. Οπότε το θέμα της μόρφωσης είναι επίσης κάτι σημαντικό. Στη συνέχεια ήταν ενδιαφέρουσα για εμάς άσκηση να δούμε ποια είναι η πρόθεση δωρεάς οργάνων βάσει της συχνότητας αιμοδοσίας. Δηλαδή τελικά υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε τύπο αιμοδότη και την πρόθεσή του ως προς τη δωρεά οργάνων. Και πιθανά να ήταν και αναμενόμενο, τώρα βλέπουμε και με νούμερο τι σημαίνει αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι που είναι πιο συχνοί αιμοδότες είναι και πιο εξοικειωμένοι με την ιδέα της δωρεάς οργάνων, είναι πιο εξοικειωμένοι με το ευρύτερο πλαίσιο της δωρεάς και του προσφέριν και το τι σημαίνει αυτό το πράγμα ευρύτερα. Είναι πιο εκπαιδευμένοι ήδη από τη διαδικασία δωρεάς αίματος, οπότε είναι και πιο διατεθειμένοι στο να προχωρήσουν στα δωρεά οργάνων μελλοντικά. Προχωρώντας παρακάτω, ουσιαστικά μετρήσαμε και ποσοτικοποιήσαμε προτάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης εθελοντικής αιμοδοσίας. Οπότε τώρα μπαίνουμε σε μια ενότητα προτάσεων, σε μια ενότητα που ψάχνουμε να βρούμε το τι είναι σημαντικό να φτιάξουμε αύριο, τι είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε και τελικά πώς θα φέρουμε περισσότερους και καλύτερους και πιο εκπαιδευμένους εθελοντές αιμοδότες στη χώρα. Οπότε τι κάναμε, δώσαμε μία λίστα προτάσεων στους ερωτώμενους και ζητήσαμε να μας την αξιολογήσουν την κάθε πρόταση σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5 και να μας δηλώσουν το βαθμό που κάθε μία από τις αξιολογούμενες προτάσεις ενθαρρύνει, παροτρύνει έναν υποψήφιο αιμοδότη ως προς την εθελοντική αιμοδοσία. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον και συμφωνεί με όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο τραπέζι ως ανάγκες, ότι ουσιαστικά αυτό που αναδεικνύουν ως πιο ενθαρρυντικό παράγοντα για την εθελοντική αιμοδοσία να είναι την περισσότερη ενημέρωση. Και συγκεκριμένη ενημέρωση και ορθή ενημέρωση. Και για να το δούμε με νούμερα, ένα πάνω από 70%, με μια γκάμα που παίζει από 70 έως 80%, ουσιαστικά τι ζητούν και τι βγάζουν στην επιφάνεια ως ανάγκη, ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών και γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί δημιουργεί κουλτούρα, γιατί είναι διαφορετικό να εκπαιδεύεται κάποιος από παιδί στο ποια είναι τα ωφέλη, ποια είναι η διαδικασία, ποια είναι η κοινωνική προσφορά. Ενημέρωση σχετικά με την έλλειψη και την ανάγκη αίματος, γιατί το χρειάζεται η κοινωνία μας και σας υπενθυμίζω αυτό που αναφέραμε προλίγου σχετικά με τα κίνητρα και το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ενημέρωση σχετικά με τις ομάδες που χρειάζονται άμεσα αίμα και ενημέρωση σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία. Θα προχωρήσω παρακάτω, όπου κάναμε την εξής ενδιαφέρουσα ανάλυση. Ουσιαστικά τι κάναμε. Πλοτάραμε τις προτάσεις που πριν ποσοτικοποιήσαμε βάσει του ποιο προφίλ επηρεάζουν περισσότερο. Με άλλα λόγια, τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Είπαμε, ωραία, βλέπουμε ότι έχουμε υψηλή αξιολόγηση των προτινόμενων προτάσεων και ξέρουμε ποιες είναι πιο σημαντικές. Ωστόσο, αν έπρεπε κάποιες να ιεραρχήσουμε έτσι ώστε να αγγίξουμε όλα τα προφίλ, δηλαδή και τους συχνούς και τους σπάνιους αιμοδότες, ποιες θα ήταν αυτές οι ανάγκες που θα έπρεπε να καλύψουμε και να αγγίξουμε και αυτές που ουσιαστικά, αν τις αναδεικνύαμε, θα ενθαρρύναμε περισσότερους Έλληνες προς την εθελοντική αιμοδοσία με σωστό τρόπο. Όπου και πάλι θα σας επισημάνω την προσοχή στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο. Τι είναι αυτό που αναδεικνύεται, είναι και πάλι οι ανάγκες ενημέρωσης. Οπότε αυτό που επιβεβαιώνουμε είναι ότι η ενημέρωση όχι μόνο είναι σημαντική, είναι και πραγματικά αυτή που θα απευθυνθεί σε όλα τα προφίλ των εθελοντών αιμοδοτών και στους συχνούς και στους σπάνιους. Άρα είναι και μια καλή ένδειξη του τι πρέπει να κάνουμε και για να φέρουμε νέους αιμοδότες μέσα και για να εκπαιδεύσουμε τους ήδη υπάρχοντες και για να αυξήσουμε τη συχνότητα και τον ορθό τρόπο δωρεάς αίματος. Στη συνέχεια και φτάνοντας προς το τέλος, δεν θα σας κουράσω άλλο, δύο διαφάνειες που νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικές βάσει των όσων συζητήθηκαν πριν. Αφού βρήκαμε τα κίνητρα και είδαμε τι είναι αυτό που κινητοποιεί ή πρόκειται να κινητοποιήσει παραπάνω τους Έλληνες αιμοδότες και τους υποψήφιους μέσω αυτών. Και αφού βρήκαμε λοιπόν τι χρειάζονται και ποια είναι τα κίνητρά τους,
έπρεπε να απαντήσουμε στην ερώτηση ότι ωραία, πώς πρέπει να επικοινωνήσουμε, πώς πρέπει να επικοινωνηθεί μια εκστρατεία σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία ώστε να κινητοποιήσει τους πολίτες για δωρεά αίματος και ποια είναι αυτά τα κανάλια. Όπου βλέπουμε, αρχικά βλέπουμε αρκετά μεγάλα νούμερα και οριζόντια και κάθετα, και αυτό τι σημαίνει, ότι με μια εικόνα βλέπουμε να αναδεικνύονται πολλά κανάλια. Οπότε αυτό τι σημαίνει, marketing wise θα λέγαμε ότι ένα κανάλι δεν είναι αρκετό. Οπότε θέλουμε, αρχικά το πρώτο έβριμα είναι ότι θέλουμε αρκετά κανάλια. Και ποια είναι αυτά τα κανάλια? Ένα 88%, πολύ μεγάλο νούμερο, μας δηλώνει την τηλεόραση, που όπως αναφέρθηκε και πριν, ακούσαμε την προσπάθειά σας και ποια είναι τα προβλήματα ή η αποδοχή αυτού. Εμείς αυτό που ποσοτικοποιούμε εδώ πέρα και επιβεβαιώνουμε αυτή σας την ανάγκη είναι ότι ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό κανάλι και πρέπει να υπάρχει εκεί. Και δίπλα, βλέποντας και τη συμπεριφορά των ηλικιών, βλέπουμε ότι είναι ένα κανάλι που είναι καθολικά πρώτο σε όλες τις ηλικίες. Επίσης, πολύ σημαντικό κανάλι που δηλώνεται από 76% του δείγματος είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθούν ιστοσελίδες υγείας και ιστοσελίδες ενημέρωσης. Βλέπουμε ότι τα ψηφιακά κανάλια είναι έχουν υψηλότερη απήχηση μέσα στις νέες ηλικίες και μπορεί αυτό να είναι αναμενόμενο αρκετά, αλλά είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτούμε ότι είναι ζητούμενο, αν δεν κάνω λάθος, να ευαισθητοποιήσουμε παραπάνω το νέο κοινό και τους νέους αιμοδότες. Και θα προχωρήσω στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης, όπου ρωτήσαμε τους ερωτώμενους να μας πούν ποιο θα ήταν το καταλληλότερο πρόσωπο για να επικοινωνήσει και να ευαισθητοποιήσει γύρω από θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας, που και εδώ πέρα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και νομίζω ότι απαντούν και σε κάποια από τα σχόλια που συζητήθηκαν πριν. Ένα 65% δηλώνει ότι αυτό το πρόσωπο που θέλει να δει να του μιλά και να τον ενημερώνει για την εθελοντική αιμοδοσία στη χώρα είναι επίσης ένας εθελοντής αιμοδότης. Οπότε, όπως ανέφερε η κυρία Μυρίλο πριν, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη ζητώ αν κάνω λάθος, είναι λοιπόν το να μπει ο εθελοντής αιμοδότης στη μέση, στην καρδιά αυτής της δράσης, και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι και για τις νέες ηλικίες. Ένα 62%, πολύ κοντά σε ποσοστά, αναδεικνύει ότι θα ήθελε να ενημερωθεί από έναν ασθενή που χρειάζεται αίμα. Οπότε και αυτό ουσιαστικά έρχεται και συμπληρώνει και τα προηγούμενα ευρήματα που είδαμε πριν, ότι θέλω να έχω συγκεκριμένη ενημέρωση, θέλω να έχω ορθή ενημέρωση, θέλω να γνωρίζω και για τις ελλείψεις και για τις ανάγκες αίματος, και το πρόσωπο ενός ασθενή αυτό το πράγμα το αναδεικνύει. Επίσης σημαντική για σχεδόν το μισό του δείγματος είναι η αναφορά από κάποιο γιατρό, από κάποιον επιστήμονα υγείας, και εδώ πέρα βλέπουμε πώς αντιστρέφονται τα προφίλ και πόσο σημαντικότερη είναι η βαρύτητα ενός τέτοιου προσώπου, μιας τέτοιας ιδιότητας για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Οπότε εγώ θα σταματήσω εδώ πέρα. Υπάρχουν και άλλα ευρήματα και άλλα νούμερα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να μείνουμε στο τι κάνουμε, ποιες είναι οι δράσεις, ποιες είναι οι τάσεις και ποιες είναι οι ανάγκες, και είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, είτε επί των ευρημάτων, είτε γενικότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δετουδάκη. Νομίζω η συνεργασία της IQVIA και φυσικά της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος έφερε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μια ολοκληρωμένη μελέτη με πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα, τα οποία νομίζω είναι σημαντικό να μας απασχολήσουν στο μέλλον, ενδεχομένως να σχεδιάσουμε και κάποιες πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα ανεβάσουν και την διάθεση, να το πω, την τάση για εθελοντική αιμοδοσία στο γενικό πληθυσμό, ακόμα και στις μεγαλύτερες ηλικίες, που όπως είδαμε υπάρχει ένα πρόβλημα, ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, το οποίο είδαμε πολύ, πολύ ωραία που το αποτυπώσατε, ότι υπάρχει εκεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τον σχολιασμό του Διευθυντή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, του κύριου Βαράκη. Κύριε Βαράκη, είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την έρευνα στον σχεδιασμό της και στην υλοποίησή της, και ιδιαίτερα τώρα στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, και αναρωτιέμαι πώς είδατε αυτά τα ευρήματα και ποια είναι τα σχόλιά σας. Να πω ότι είναι μια εμβληματική, έτσι, και πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, σε συνεργασία βέβαια με το ΕΚΕΑ και την IQVIA που την υλοποίησε,
Τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τουδουδάκη για την πολύ ωραία παρουσίαση που έκανε των αποτελεσμάτων, γιατί όταν έχεις να κάνεις με νούμερα είναι λίγο άβολη η θέση των αυτών που παρουσιάζουν τόσα πολλά νούμερα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη όμως. Να πω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το ΕΚΕΑ, γιατί έστρεψε την επικέντρωση των θεμάτων τα οποία συζητήθηκαν, όχι στο γενικό πληθυσμό, αλλά στους εθελοντές αιμοδότες. Δηλαδή, χαρτογραφήσαμε το προφίλ των εθελοντών αιμοδοτών, είτε είναι συχνή είτε είναι πιο σπάνη, και όχι του γενικού πληθυσμού, γιατί όπως είχαμε συζητήσει και πολύ σωστά, οι εθελοντές αιμοδότες είναι αρκετοί για να καλύψουν την ανάγκη για αίμα, αρκεί να γίνουν συστηματικοί και να υπάρχει μια πιο συστηματική προσέγγιση τους. Εγώ θα ξεκινήσω λιγάκι από το τελευταίο αυτό που βλέπω κιόλας που έχουμε το τελευταίο έβριμα, που βλέπω ότι οι δύο σημαντικότεροι ίσως επικοινωνιακοί παίκτες, οι influencers ας πούμε έτσι, ας το πούμε έτσι, είναι ο εθελοντής αιμοδότης και ο ασθενής που χρειάζεται αίμα. Επειδή δυστυχώς στην χώρα μας έχουμε μία πρακτική όπου αυτά τα δύο κάπως συνδέονται, γιατί συνήθως ο εθελοντής αιμοδότης πολλές φορές είναι κάποιος συγγενής ασθενή, δυστυχώς, έτσι, γιατί δεν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο κουλτούρας όπου θα είχαμε λήξει με αυτό το θέμα και θα ήταν ο εθελοντής κάτι τελείως ξέχωρο. Βλέπω ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος ρόλος για να παίξουν οι ασθενείς ακριβώς στην κινητοποίηση του γενικού πληθυσμού και στην κινητοποίηση προς την σωστή κατεύθυνση. Οπότε νομίζω ότι αυτό από κάποια άποψη μας χαροποιεί εμάς την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, ακριβώς γιατί έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε και είμαι βέβαιος ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματικά με βάση τα ευρήματα της IQVIA και με συνεργασία με το ΕΚΕΑ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περάσει το σωστό μήνυμα. Επίσης, πολύ σημαντικό έβριμα ήταν αυτό για τους νέους αιμοδότες, γιατί αυτούς μας ενδιαφέρει να κινητοποιήσουμε, να φτιάξουμε τους αιμοδότες της επόμενης μέρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θέλουν και κάτι άλλο, δηλαδή θέλουν ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με αυτά που μας είπε η κυρία Τουντουδάκη, ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον, μια διαφορετική εμπειρία από την αιμοδοσία. Και δυστυχώς, βλέποντας τα ευρήματα, το ότι περισσότεροι πηγαίνουν και δίνουν αίμα στο νοσοκομείο και λιγότεροι σε κάποιες ειδικές αίθουσες, δηλαδή νομίζω ότι είχαμε 66 στα νοσοκομεία, 66% και 14% σε ειδικές αίθουσες, βλέποντας αυτό το έβριμα, θεωρώ ότι έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε έτσι να συνδράμουμε με ένα συστηματικό τρόπο ώστε να αλλάξει αυτή η φιλοσοφία και να περάσουμε στην φιλοσοφία του αιμοδότη που δεν θα πηγαίνει σε ένα χώρο νοσοκομείου προφανώς και για χωρίς να είναι εθελοντής ακριβώς, αλλά να έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά η αιμοδοτική του συμπεριφορά. Συγγνώμη. Να πούμε επίσης... Κύριε Χρήστο, γιατί πες, νομίζω ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Πρέπει να φτιάξουμε, είπες, τον εθελοντή της επόμενης μέρας. Νομίζω από αυτή την εισήγηση και από αυτά τα νούμερα, αυτό είναι ίσως το πιο δυνατό μήνυμα το οποίο βγαίνει προς τα έξω. Και είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο το συγκράτησα. Και συγκρατώ φυσικά και την τελευταία διαφάνεια της κυρίας Τουδάκη, η οποία αναφερόντουσαν στο ότι οι περισσότεροι θέλουν να έχουν έναν εθελοντή, ο οποίος να υπάρχει υπό μια σχέση. Λοιπόν, ο κ. Βαράκης πρόσθεσε σε αυτό το πολύ σημαντικό στατιστικό, το γεγονός ότι επιθυμούσαν να είναι και εκτός νοσοκομείου αυτή η σχέση. Σε ένα πιο φιλικό λοιπόν περιβάλλον, μια πιο ανθρώπινη σχέση ίσως οδηγήσει σε περισσότερες αιμοδοσίες. Καλά κατάλαβα? Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Είναι μια πολύ σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι είναι και η κατεύθυνση και του ΕΚΕΑ σαν φιλοσοφία, ότι να περάσουμε σε έναν διαφορετικό τύπο αιμοδότη.
Επίσης, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε βέβαια τον πληθυσμό σε μια ακριβώς αυτή την γενικότερη φιλοσοφία και να δούμε με ποιον τρόπο θα το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι μας δίνουν πολλά στοιχεία αυτή τη στιγμή η έρευνα και νομίζω ότι το σημαντικό είναι, νομίζω τρία έχω σημειώσει, είναι το ενημέρωση, πολύ σημαντικό, ενημέρωση από πολύ μικρές ηλικίες, εκπαίδευση, πάρα πολύ σημαντικό το εκπαιδευτικό επίπεδο και εδώ θα πρέπει να, και το μορφωτικό επίπεδο, θα πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτό. Δεν είναι μόνο οι δεξιότητες, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχουμε και εκπαίδευση, παιδεία, ακριβώς για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια καινούρια κουλτούρα. Και βέβαια αυτό που ακριβώς που είπα, την κουλτούρα, γιατί νομίζω ότι και στους σπάνιους και σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους αιμοδότες, το πιο σημαντικό σας χαρακτηριστικό μαζί με την ενημέρωση ήταν αυτό, η δημιουργία κουλτούρας. Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το κάνουμε ακριβώς έξω από νοσοκομεία, έξω από χώρους οι οποίοι παραπέμπουν σε ένα δούνε και λαβή. Αυτό είναι συνεπώς ένα από τα σημαντικά κομμάτια. Εγώ δεν θέλω, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει, αν θέλετε, κάποια, να συζητήσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι σίγουρα η Ένωση θα είναι δίπλα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι συμφωνούμε, Γιώργο, και σε αυτό το, κύριε Καλαμίτση, συμφωνούμε σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι χρειάζεται από εδώ και πέρα να κάνουμε κάποια focus group, ώστε να δούμε με ποιο τρόπο το προϊόν αυτής της μελέτης θα μπορέσει να γίνει μια καμπάνια, μια κινητοποίηση του πληθυσμού. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπαμε για τους μορφωμένους, όπως και για την εκπαίδευση, να το συνδέσουμε και με την εγγραμματοσύνη στον χώρο της υγείας και τις πρωτοβουλίες που παίρνει βεβαίως η Ένωση για την εγγραμματοσύνη στον χώρο της υγείας. Δηλαδή έχουμε μια σειρά πρωτοβουλειών, τις οποίες θα τις δείτε να εξελίσσονται στον επόμενο χρόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Και έτσι πιστεύω ότι θα φτιάξουμε τους αιμοδότες του μέλλοντος και αυτό είναι το πιο ίσως σημαντικό κομμάτι, να φτιάξουμε την κουλτούρα και τους αιμοδότες του μέλλοντος. Να ευχαριστήσω εγώ και ό,τι άλλο θέλετε. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο με τα τελευταία σχόλια. Νομίζω αυτή η μελέτη είναι ένα φαλτήριο, μια αρχή κατανόησης περίπου του δοπίου που λέγεται μοντοσία και από εκεί και πέρα, ναι, προφανώς, σχεδιασμού των επόμενων ενεργειών. Δεν ξέρω αν η κυρία Τουτουδάκη έχει κάποιο σχόλιο πριν κλείσουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο χρόνος μας έχει περάσει. Νομίζω πως όχι, ο κύριος Μαράκης, όλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τότε να σας ευχαριστήσω όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους διοργανωτές του συνεδρίου για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε αυτό το συνέδριο, στο πιο σημαντικό συνέδριο για τη δημόσια υγεία. Και τα στοιχεία επικοινωνίας μας υπάρχουν διαθέσιμα για τους ακροατές μας, για όσους είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη σημερινή εισήγηση και βρισκόμαστε στη διάθεσή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.